Τι κάνεις εκεί ρε Μίσσα? Απαντάω σε κάτι comments, δώσ' μου λίγο. Τι comments ρε, δεν είπαμε θα κάνουμε review το Βεντέ? Ποιο Βεντέ, το σκληρό? Ποιο σκληρό? Αυτό που πήρες προχθές για να αποθηκεύουμε τα βιντεάκια. Όχι ρε, αυτόν. Τώρα μάλιστα, φύγαμε. Βέντε σίσα λοιπόν το σημερινό review, τελικά όχι σκληρό δίσκο, ναργιλέ. Έχουμε τον V1.0A3, για να το πεις λίγο μπερδεύει τη γλώσσα σου, έκανα 10 λεπτά πρόβες για να το μάθω. Βέντε, V1.0A3, έτσι λέγεται το μοντέλο. Αυτό είναι όντως όνομα από σκληρό, έτσι. Ισχύει ότι παίζει να από σκληρό. Είναι λίγο παλιό το συγκεκριμένο μοντέλο που έχουμε σήμερα στο review. Έχει πλέον αντικατασταθεί από την Βέντε από τον Mini, που είναι ουσιαστικά ο ίδιος ναργιλές σε μια μικρή αναβάθμιση. Θα τα πω και στη συνέχεια αυτά. Βέντε V1.0A3 λοιπόν. Ο συγκεκριμένος ναργιλές είναι ένας πολύ οικονομικός ναργιλές. Μια οικονομική επιλογή για κάποιον που δεν έχει να διαθέσει ή δεν θέλει να διαθέσει τα χρήματα για έναν Stimulation Pro 6 για παράδειγμα. Είναι ένας μικρός ναργιλές. Θα τον κατέτασα στην κατηγορία Travel. Είναι πολύ εύκολος να τον πάρεις μαζί σου, να πας μια εκδρομή, να τον πάρεις στη θάλασσα, στο βουνό, οπουδήποτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ένας ναργιλές ο οποίος υστερεί στην απόδοση. Θα αναλύσουμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά με τα parts ένα-ένα. Κλασικά, Μίτσο, όπλο, συναρμολόγηση. Τα έχω λύσει. Λύση και τώρα αρμολόγηση. Θα ξεκινήσω από τον diffuser. Το diffuser, εντάξει, είναι μια κλασική προσπάθεια. Ένα παραδοσιακό diffuser με τις τρυπούλες του είναι αρκετά μικρό, όπως και όλα τα parts του συγκεκριμένου ναργιλέ άλλωστε. Κάνει τη δουλειά του. Ο ναργιλές είναι αρκετά αθόρυβος. Θα το δείτε και αργότερα στο κάπνισμα. Είναι ένα ατσάλι, ένα ανοξείδωτο ατσάλι όπως και όλη η κατασκευή του ναργιλέ. Η Βεντέ χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά, είναι χαρακτηριστική γιατί όπως και η Stimulation έχει αυτό το character, το όλο ατσάλι δεν παίζουν και πάρα πολύ με τα σχέδια, δηλαδή με τα χρώματα, με πολυακετάλες κτλ. Είναι stainless steel, γερμανή, ψυχρή, απόλυτη, τέλος, ατσάλι, δουλεύει. Το diffuser λοιπόν κάνει τη δουλειά του, έχουμε το downstem, στο οποίο θα συνδέσω και το diffuser. Έχει εδώ στο συγκεκριμένο ναργιλέ όλα όσα βλέπετε είναι βιδωτά, ακόμη και η γυάλα δεν έχει φλάτζα, είναι βιδωτή, οπότε θα συνδέσω λιγάκι το diffuser. Και περνάμε στο downstem, το οποίο είναι επίσης ένα πολύ κλασικό downstem, ένα ανοξείδωτο ατσάλι, ένα σωλήνας, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, έχει τη διάμετρο που πρέπει να έχει, δεν μας ενοχλεί στο ρούφιγμα, είναι άνετο το τράβηγμα, εράτο. Και προχωράω στην καρδιά του ναργιλέ. Ουσιαστικά, Μίτσο, αυτό ρε φίλε είναι σκέψου στο Stimulation που έχεις όλο εκείνο το ματσούκι. Εδώ έχεις αυτό. Το σχέδιο είναι αρκετά κλασική προσπάθεια. Έχει εδώ αυτό το χαρακτηριστικό σχεδιάκι που εντάξει, εγώ προσωπικά αισθητικά δεν μου κάνει και κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, είναι μια απλή καλή προσπάθεια. Έχει εδώ το logo της Βεντέ μπροστά και έχει τις δύο υποδοχές, τη μία για τον εξαερισμό και την άλλη για το hose. Οπότε πάμε λίγο στον εξαερισμό. Ο εξαερισμός είναι αυτό εδώ το πολύ μικρό κομματάκι που βλέπετε. Θα δείτε και στη συνέχεια πώς δουλεύει. Για τον εξαερισμό θέλω να τα πω λίγο πιο πολύ, Μίτσο, όταν θα γυρνάμε το ρούφιγμα και όντως το καπάκι. Θα δείξω απλά πώς βιδώνει. Απλά, a few moments later. Το βάζω στη λάθος τρύπα. Το παθαίνω αυτό. Ναι, το έβαζα στη λάθος τρύπα. Δεν πειράζει. Δεν ακούστηκε κανένα ouch. Λοιπόν, και το hose connector, αυτό ήταν ακατάλληλο για ανηλίκους, βάλε 18+, στο disclaimer. Και εδώ έχουμε το κονεκτοράκι το οποίο βιδώνει πάνω στην καρδιά και είναι ουσιαστικά ο υποδοχέας για το hose. Επίσης, πολύ κλασικό, θα σταματήσω να λέω ανοξείδωτο ατσάλι, κλασικό σχεδιασμό κτλ. Το βλέπετε μπροστά σας. Θα το βιδώσω και αυτό για να μην κολλήσει εγώ, γιατί καλά πάει. Γιατί ρε Μίτσο, εσύ ανυπομονείς για να τελειώνεις. Εγώ ανυπομονώ γιατί θέλω να καπνίσω, ρε φίλε. Θέλω να τελειώνω γιατί θέλω να το καπνίσω. Πάμε στο πιατάκι, το οποίο για μένα προσωπικά είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι αυτού του ναργιλέ. Είπαμε, δεν είναι ένας ναργιλές που στηρίζεται τόσο πολύ στην εμφάνιση και την ομορφιά του, παρά στην αποδοτικότητά του. Το πιατάκι είναι μια μικρή προσπάθεια. Είχαν εκεί στο εργοστάσιο ένα τσαχπίνι γερμανό που λέει, ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε και μια μικρή τσαχπινιά να πουλήσει λίγο. Οπότε έκανε εδώ αυτά τα δαχτυλίδια, θα τα δείτε και στα cinematic, σε αυτό τον πληρώνω το Μίτσο να κάνει και ένα cinematic. Είναι μια ευχάριστη προσπάθεια. Το πιατάκι, όπως και όλος ο ναργιλές, είναι μικρό. Αλλά okay, είναι πολύ cool. Μπαίνει στο υπόλοιπο upstem και στο ναργιλέ, όπως και στο Stimulation Pro X,
δεν βιδώνει, απλά μπαίνει και κάθεται και βλέπετε ότι δεν υπάρχει φλάτζα. Είναι αρκετά σταθερό ωστόσο, δεν κουνιέται, δηλαδή είναι στιβαρή η κατασκευή. Και γενικά αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι είναι βαρύς ο ναργιλές για το μέγεθος που έχει. Έχει βάρος, δηλαδή είναι σοβαρή κατασκευή. Λοιπόν, θα βιδώσω και τον downstem πριν περάσω στη γυάλα. Εντάξει, Μίτσο, ζωντανή εκπομπή πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Δεν μπορούμε να βάζουμε συνέχεια cut. Θα το βιδώσω. Κάνει λίγο υπομονή, μην με κοιτάς έτσι. Και τώρα πάμε στη γυάλα, η οποία είναι αυτή εδώ η γλύκα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και ποτήρι, ας πούμε. Είναι μικρή, όπως όλους τους ναργιλές. Το έχω πει ήδη 8 φορές. Δεν θα το ξαναπώ για το υπόλοιπο βίντεο. Θα βάλω counter με μετρά πόσες φορές έχεις πει το μικρή. Ναι, έχει εδώ πάνω ουσιαστικά όπως είχε στον Stimulation αυτή την κατασκευή η οποία είναι κολλημένη πάνω στη γυάλα. Οπότε για άλλη μια φορά, αν είμαστε λίγο απρόσεκτοι και έχουμε κάποιο ατύχημα και σπάσουμε τη γυάλα, θα ζοριστούμε λίγο να την αντικαταστήσουμε. Γιατί πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εγκαταστήσουμε και όλη αυτή την κατασκευή για να βιδώνει ουσιαστικά το πάνω κομμάτι του ναργιλέ. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε. Ήδη εδώ στη δικιά μας περίπτωση έχει μερικά μικροχτυπήματα, διότι είναι αδύνατο να το βάζεις και να το βγάλεις 100 φορές και να μην κάνεις καμία έστω μικροζημιά. Ευτυχώς δεν μας έχει σπάσει ακόμη. Οπότε πάμε να βιδώσουμε και το κομμάτι. Εδώ είναι λίγο ωριακά. Το downstem μπαίνει λίγο ωριακά στη γυάλα, επειδή εδώ πάνω είναι αρκετά στενή. Βιδώνει ο ναργιλές μας και βουαλά, φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα, Μίτσο. Είστε πολύ περιμένατε. Έχουμε εδώ τον Vende, πάμε άλλη μια φορά, 1.0A3, αλλιώς Vende Mini. Είναι ένας όμορφος μικρός ναργιλές, πάει το counter, το ανέβασα κι άλλο, ο οποίος σε αντίθεση με τη Stimulation, κύριοι, εκεί στη Stimulation, παρότι είναι οικονομικός και μικρός και, μας δίνει και ένα hose τα παιδιά, ξοδεύτηκαν. Και να πω ότι για hose, ρε φίλε, είναι και σχετικά όμορφο. Μου αρέσει το design του, έχει αυτό εδώ το steel carbon fiber, ας πούμε. Βέβαια, εννοείται ότι δεν είναι carbon fiber. Έχει ένα αρνητικό ότι ξεβάφει και φαίνεται ήδη στη λαβή. Okay, αυτό ναι, είναι ένα μικρό αρνητικό από την πολύ χρήση ξεβάφει, αλλά τουλάχιστον βάλανε ένα hose τα παιδιά. Θα το συνδέσω εδώ. Και κάπου εδώ νομίζω ότι φτάνει σε το τέλος το μέρος του review στεγνού ξερού. Πετάς κάρβουνα, φτιάχνω γαπάκι και πάμε να τον καπνίσουμε. Ήρθε η ώρα της κρίσης λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε αυτόν τον όμορφο μικρό ναργιλέ. Θα πω αρχικά ότι καπνίζουμε σε κάραντ μπολάκι όπως το βλέπετε πανέμορφο. Η γεύση είναι μυστικό, δεν θα σας πω. Για την ακρίβεια θα μιλήσω για τη γεύση ενώ θα καπνίζω. Να πω μερικά πράγματα ακόμη για την εταιρεία Vende. Είναι μια εταιρεία η οποία όπως είπαμε και πριν είναι γερμανική. Εστιάζει περισσότερο στο κομμάτι της απόδοσης παρά στο κομμάτι του design. Ειδικά τα παλιότερα της μοντέλα είναι πολύ κλασικά. Τα καινούργια της μοντέλα έχουν παίξει λίγο πιο πολύ με τις γυάλες, έχουν κάνει κάποια σχέδια στις γυάλες, κάποια χρώματα. Έχουν βάλει περισσότερα hoses, δηλαδή τα καινούργια της μοντέλα υπάρχουν αρκετά με 4 hose connectors. Αλλά είναι μια πολύ καλή εταιρεία. Στη Γερμανία θεωρείται πάρα πολύ αξιόπιστη, την προτιμούν πολύ. Και είναι και οικονομική σχετικά, δηλαδή τα περισσότερα της μοντέλα κυμαίνονται από 100 μέχρι 200 ευρώ. Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή, είναι ένας ναργιλές που σίγουρα θα πεις ότι είναι value for money. Αυτά θα πω και στο τέλος του βίντεο, ας δοκιμάσω λίγο τη γεύση, έχουν περάσει γύρω στα 4 λεπτά που είναι έτοιμο το καπάκι. Οπότε πάμε να δούμε. Κούπωσε λίγο πιο κάτω το hose connector. Γι' αυτό σε έχω ρε. Αυτό ο ναργιλές να πούμε ότι έχει ένα από τα θεματάκια που έχει, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κόνους, είναι αυτό ότι βγαίνει λίγο εύκολα, δεν κουμπώνει τόσο. Δεν κολλάει, δεν έχει ένα μαγνήτη όπως ας πούμε η Matpeer π.χ. Ναι. Ή μια φλάτζα για να ασφαλίζει. Ναι. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Μίτσο, πολύ ωραία το έκανες ρε φίλε. Ή μήπως πρέπει να πω ότι το έκανα. Δεν ακούγεται τίποτα μπορώ να πω, έτσι. Όπως βλέπετε λοιπόν και όπως ακούτε, ο ναργιλές είναι πάρα πολύ αθόρυβος στο καπνισμά του. Το diffuser κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Είναι ένας ναργιλές ο οποίος τον βάζεις μια ταινία ή κάνεις μια κουβέντα με φίλους και δεν σε ενοχλεί καθόλου. Είναι το ντουμάνι, όπως είδατε, σε αυτό φυσικά ευθύνεται και το καπάκι, η γεύση, τα κάρβουνα κτλ. Αλλά παράγει πλούσιο ντουμάνι, είναι, δηλαδή δεν έχει λόγο μεγέθους να ζηλέψει σε αυτό το τομέα.
ο εξαερισμός του είναι ένα από τα λίγα αρνητικά που θα μπορούσα να βρω. Και τι εννοώ. Επειδή ακριβώς είναι πολύ μικρή η γυάλα και λίγη ποσότητα του νερού, θέλει λιγάκι προσοχή ο εξαερισμός, διότι αν φυσήξουμε πολύ δυνατά, υπάρχει περίπτωση να ανεβάσει νερό και πέρα από το να έρθει στο χώρο και να μας έρθει στο στόμα και είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία, μπορεί να ανέβει και πάνω στο καπάκι και να μας κάψει, ουσιαστικά να μας χαλάσει το σέσιο, να μας χαλάσει τη γεύση, να μας σβήσει τον αργυλέ. Θέλει λιγάκι προσοχή στο φύσιμα. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείς να φυσήξεις τόσο δυνατά ώστε να εξαερώσεις τέλεια τη γυάλα. Αλλά αν είσαι λιγάκι πιο ήπιος με τον εξαερισμό, όπως εγώ αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, δεν έχεις θέμα. Το τράβημα είναι πολύ αεράτο, είναι βέβαια κοφτό. Σε αυτό φυσικά ευθύνεται και το μέγεθος, γιατί είναι μικρό το downstem, οπότε είναι λογικό να είναι λιγάκι κοφτό το τράβημα. Ο εξαερισμός, παρότι η γυάλα δεν αδειάζει εντελώς, για μένα προσωπικά λειτουργεί καλά. Δηλαδή δεν με επηρεάζει στο κάπνισμα, δεν μπορώ να πω ότι πάω να κάνω τζούρα ας πούμε, και πνίγομαι ή δεν μου το κάνει ευχάριστο. Το αισθητικό κομμάτι ότι δεν βλέπω τη γυάλα να αδειάζει εντελώς, όπως π.χ. σε ένα γούκα για παράδειγμα ή σε ένα stimulation, εμένα δεν με ενοχλεί. Όπως είπα, το τράβηγμα είναι πολύ ευχάριστο, πολύ ανάλαφρο, πολύ αεράτο, πολύ εύκολο. Και για έναν αργυλέ, ο οποίος κοστίζει, όταν αγοράστηκε από εμάς, Μίτσο, 95 ευρώ. 95 ευρώ. Ο διάδοχος του, ο Μίνι, αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο ISIS από όπου είχαμε αγοράσει και εμείς τον συγκεκριμένο, υπάρχει με 110 ευρώ, που είναι μια πολύ normal τιμή. Και επειδή πολλοί ρωτάνε σε πολλά comments, σε πολλά βιντεάκια, σε πολλά γκρουπάκια, τι αργύλε μπορώ να πάρω μέχρι 100 ευρώ, μέχρι 110 ευρώ, μέχρι 150 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δεν χαλάει, δεν παθαίνει τίποτα. Έχουμε τόσο καιρό που δεν έχει πάθει κάτι. Και εντάξει, από πλευρά ομορφιάς, νομίζω ότι με 110 ευρώ δεν μπορείς να ζητάς και πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι αποδοτικός, είναι ποιοτικός. Για μένα και αισθητικά είναι κάτι που δεν είναι άσχημο. Δεν θα τον δω και θα πω wow, αλλά είναι κάτι που περνάει για μένα. Όχι, δεν έχει φτηνή κατασκευή. Φαίνεται πολύ στιβαρό. Είναι premium, παρότι είναι. Δεν θα πω τη λέξη που είπα 18 φορές μέχρι τώρα στο βίντεο. Μικρό. Παρότι είναι συμπτυγμένος, για να δείξω και το λεξιλόγιο μου, είναι ένας αποδοτικός ναργιλές. Δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζει τη Γερμανία και την εταιρεία Vendée είναι η απόδοση. Θα κάνω άλλη μια τζούρα για να δείτε ξανά λίγο τον εξαερισμό και το ντουμάνι και το ρούφιγμα και τα λοιπά, το τράβηγμα. Μην το ψήνεις να χαλάσω το καπάκι, να φυσήξω μια δυνατά, να τους δείξω τι να μην κάνουν. Εντάξει, και εγώ δεν ψήνομαι γιατί κρίμα είναι. Αυτό που σας είπα για το σύντομο τράβηγμα, νομίζω ότι οι περισσότεροι που κάνετε την αργυλέ θα το καταλάβετε. Δηλαδή, αν δείτε πόση ώρα διαρκεί η τζούρα μου, για παράδειγμα με το stimulation μπορώ να ρουφάω 10 δευτερόλεπτα όσο αντέχουν τα πνευμόνια μου. Εδώ η τζούρα είναι λίγο πιο κοφτή και δεν επηρεάζει ότι η γεύση μπορεί να είναι έντονη, να σε καίει ή να γεμίζει το στόμα σου. Είναι ότι ουσιαστικά ο αργυλέ δεν σε αφήνει να τραβήξει παραπάνω. Δηλαδή, εγώ και να θέλω, έχω χωρητικότητα στα πνευμόνια μου, αλλά δεν με αφήνει να ρουφήξω παραπάνω. Αυτό εμένα ένα τσικ. Μου κάνει έτσι ένα λίγο μικρό αρνητικό, αλλά οκ, okay, ρε φίλε, είναι. Δεν μπορείς να ζητήσεις παραπάνω. Δηλαδή, τι να κάνω, να το βγάλουν από κάτω το stem, πώς να γίνει, ας πούμε, να το διπλώσουνε. Μπορούσα άλλο τόσο. Εμένα, ας πούμε, αυτό μου αρέσει, το ότι γεμίζει γρήγορα. Εσύ είσαι πιο. Ναι, αυτό είναι και στην προτίμηση. Ας πούμε, εμείς έχουμε διαφορετικό στυλ από την Ζαντζοντζοντζο, Δημήτρη. Εγώ προτιμάω να καπνίζω. Να ρουφάω μέχρι να μου τελειώσει ο αέρας στα πνευμόνια και να κοντεύω να πνιγώ. Ο Δημήτρης θέλει να είναι πιο σύντομος. Παφ, 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 παφ. Τέλος. Αυτά λίγο πολύ για τον VD1.0A3. Το σκληρό δίσκο του σημερινού βίντεο. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Τον προτείνουμε. Δεν θα τον βρείτε εύκολα το συγκεκριμένο, γιατί όπως είπαμε το μοντέλο είναι λιγάκι πιο παλιό. Δοκιμάστε τον Mini, τσεκάρετε τα άλλα μοντέλα της VD. Είναι πολύ όμορφη, πολύ αποδοτική, πολύ καλή ποιοτικά ναργιλέδες. Έρχονται και άλλα βιντεάκια. Μίτσο, τι θα κάνουμε στο επόμενο, να δώσω έτσι μια μικρή γεύση. Ωραία. Θες να βάλουμε ένα στόχο στους 1K subs να βγεις μπροστά στην κάμερα. Έλα, έχει παλιώσει το αστείο, θα βγω. Ωραία, έκλεισε. Λοιπόν,
Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας, χτυπήστε και το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε βίντεο. Γενικά προσπαθούμε να ανεβάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θέλουμε και να σας κουράζουμε. Θα υπάρχει και σταθερό πρόγραμμα με τις μέρες που θα ανεβαίνουν τα βιντεάκια. Μας αρέσουν και τα σχόλιά τους πολύ. Ναι, κάντε κανένα σχόλιο, ρε παιδιά. Πείτε μας, να σου πω, Μίσα, δεν κάνεις, ρε φίλε. Φύγε, να έρθει ο Μίτσος. Ή αυτός ο Ναργιλές ήταν χάλια. Τον έχω και δεν κάνει. Κάντε καμιά άλλη γεύση. Δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, τα σχόλια μας δίνουν μεγάλη χαρά. Σας παρακινώ να κάνετε κανένα σχολιάκι. Και για όσους φτάσατε μέχρι εδώ στο βίντεο, θα αρχίσω να τα λέω από το επόμενο βίντεο, θα αρχίσω να τα λέω στην αρχή. Είπαμε, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, ένα follow στο Instagram και στο Facebook για να βλέπετε τι ανεβάζουμε. Αυτά, δεν κουράζω άλλο. Το αγαπημένο μου σημείο κάθε βίντεο. Δεν λέω ποιο είναι πού, προηγούμενο βίντεο και κανάλι. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα. Γεια σας!